Ο κύριος Βαγιάκος, ο νομικός εκπρόσωπος που ασχολήθηκε πάρα πολύ, τον είχαμε φιλοξενήσει και πριν από καιρό, αν θυμάστε, με το συγκεκριμένο ζήτημα ΕΕΑ και τον κύριο Παπαθανασάκη είναι τώρα στην γραμμή μας. Κύριε Βαγιάκο, καλή εβδομάδα. Είστε καλά? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όλα πήγαν κατευθείαν, έτσι? Ναι, λίγο πολύ βέβαια ήταν αναμενόμενο η εξέλιξη αυτή. Mm-hmm. Δεν είχαμε προβλήματα. Και πιστεύω ότι τελειώσαν καλά και πιστεύω ότι αλλάζει και η σελίδα του Ηρακλή πλέον. Βεβαίως. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πλέον έχει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, 99%. Έχει το 99% πλέον των μετοχών. Όπως γνωρίζετε, ο Ηρακλής, η κρυμμένη ΠΑΕ, δεν έχει εραστέχνη. Μάλλον δεν έχει το εραστεχνικό της τμήμα, δεν έχει άλλα αθλήματα, με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει, να έχει κάποιος στην κατοχή του μετοχές άνω του 90%. Mm-hmm. Τι συναντήσατε και την πρώτη φορά που ήσασταν μαζί με τον κύριο Τσιμικάλη οι δυο σας και σήμερα που ήσασταν μαζί με τον κύριο Παπαθανασάκη, αν είδατε κάποιες διαφορές από την αντιμετώπιση από τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τι ακριβώς συζητήθηκε, αν μπορούμε να πούμε, κύριε Βαγιάκο, κάποιες λεπτομέρειες στον κόσμο για το τι ακριβώς συνέβη σήμερα, ή ήταν μια απλούστατη τυπική διαδικασία όπου δώσατε κάποια έγγραφα στον πληρέστατο φάκελο του κυρίου Παπαθανασάκη, ένα διάλογο και μέχρι εκεί? Ναι, καταρχήν το ότι τα πράγματα ήταν θετικά, αυτό ήταν, είχε φανεί από την πρώτη, συνάντηση. Mm-hmm. Βέβαια το ότι δεν μπόρεσε να έρθει ο κ. Παπαθανασάκης ανέστειλε την έκδοση της αποφάσεως, διότι η Επιτροπή έχει σαν γραμμή της, ας το πούμε έτσι, να βλέπει και προσωπικά τους μελλοντικούς επενδυτές του ποδοσφαίρου, mm-hmm, ή ίσως και των άλλων αθλημάτων. Κατά συνέπεια, δεν είχε κάτι η αναβολή την πρώτη φορά. Έγινε όμως συζήτηση τότε του φακέλου και απλά ζητήσανε κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, όπως να δούνε τον ισολογισμό, να βεβαιωθεί το έλλειμμα που υπήρχε, εν πάση περιπτώσει εικόνα και επίσημα, την οποία mm-hmm, εμείς την είπαμε προφορικά, αλλά τη θέλανε και να δουν και ήδη τον ισολογισμό, κάτι που ήταν εύκολο αυτό, πως υπομίστηκε ο ισολογισμός, κάποια συμπληρωματικά στοιχεία οικονομικά και κάποιες οικονομικές εξηγήσεις που δόθηκαν και από τον διευθυντή, τον κύριο Μπέζα, οι οποίοι είχαν να κάνουν με την πορεία των πληρωμών της ομάδος. Αποδείχθηκε ότι η ομάδα πληρώνει και τις παλιές υποχρεώσεις, ήδη έχει μειώσει κατά πολύ τις υποχρεώσεις προς τρίτους και δείχνει ότι βαδίζει θετικά. Mm-hmm. Ρώτησαν και για τη βιωσιμότητα και έπρεπε να αποδειχθεί αυτή, το κατά πόσο ο κύριος Παπαθανασάκης θα μπορεί να μετατρέψει τον Ηρακλή σε μια βιώσιμη εταιρεία, ποδοσφαιρική εταιρεία. Ναι, αυτό το έλεγξαν αυτό. Ναι. Ελέγχοντας την σημερινή οικονομική κατάσταση, αφού προσκόμισαν οι οικονομικοί διευθυντές όλα τα στοιχεία της πορείας των πληρωμών της ομάδας από τη στιγμή που ανέλαβε ο κ. Παπαθανασάκης, φαίνεται mm-hmm, ότι η ομάδα μειώνει τα χρέη της. Σταδιακά μειώνει τα χρέη της. Ρυθμίζει, πληρώνει, αλλά εξοφλεί και η πορεία της είναι θετική. Αυτό ήθελα να δω, την πορεία από το καλοκαίρι που ανέλαβε ο κ. Παπαθανασάκης μέχρι σήμερα. Και πράγματι το διερευνήσαν αυτό το θέμα και πράγματι το έκριναν ότι η πορεία είναι θετική. Μάλιστα. Όσον αφορά για τον ίδιο και τον διάλογο που είχε με τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, έχουμε κάτι να πούμε, να προσθέσουμε? Κάποια έτσι ερώτηση που ίσως σας προκάλεσε αίσθηση, γιατί ήδη έχουν κυκλοφορήσει κάποια τέτοια παρασκηνιά και γι' αυτό σας λέω. Ό,τι συζητήθηκε ήταν κατηδίαν του κυρίου Παπαθανασάκη με τα μέλη. Εμείς είχαμε αποχωρήσει συνεπώς. Α, έγινε μετά έπειτα. Πει, mm-hmm. Ό,τι ο ίδιος έχει πει είναι αυτά που έχει πει ο ίδιος. Αυτά ισχύουν. Εγώ δεν έχω να σας πω κάτι ή δεν ξέρω κάτι. Ό,τι ξέρω κι εγώ, κάτι πληροφοριακά εκ των υστέρων. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι ο ίδιος βέβαια ανέλησε, ανέφερε και τους λόγους που ανέλαβε την ομάδα, έκανε παρουσίαση τον εαυτό του όπως του ζητήθηκε άλλωστε από την Επιτροπή ποιος είναι, ποια είναι η κατάστασή του οικογενειακή, οικονομική, ανέφερε κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα ο κ. Παπαθανασάκης mm-hmm, και νομίζω μέχρι εκεί. Ήδη είχαν πιστεί, ήδη βγαίνοντας από την Επιτροπή γνωρίζαμε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Δεν υπήρχε αγωνία για το αποτέλεσμα. Ήταν πολύ γρήγορη η αντίδραση και η απάντησή τους, έτσι, δεν υπήρχε κανένα θέμα επ' αυτό. Ναι, ήταν διότι είχαν μελετήσει τα στοιχεία όλη αυτή την εβδομάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, είδαν και τα συμπληρωματικά για κάποιο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι δεν είχε κάτι κρυφό, δεν παρουσιάστηκαν κάτι κρυφό. Το μόνο που έλειπε ήταν το τετατέτ. Από ό,τι είχαμε πει, mm-hmm, ναι, κάτι διαφορετικό και κάτι αρνητικό που θα μπορούσε να προκύπτει.
όλα ήταν θετικά. Δεν υπήρχε λόγος να μην εγκριθεί η παρουσία του κυρίου Παπαθανασάκη στον Ηράκλη. Ωραία. Πήγαν όλα καλά και προχωράει πλέον ο κύριος Παπαθανασάκης έχοντας το 99%. Και προχωράει έχοντας το 99%. Θεωρώ και αγωνιστικά η ομάδα πηγαίνει αρκετά καλά. Ναι, βέβαια θα θέλαμε όλοι και την νίκη χθες με τη Λαμία. Αυτή είναι μια απλή μάχη. Έχει ένα έχουμε πολλές ακόμα, έχετε ομάδα δίκιο. Που έχετε θεωρώ δίκιο. Ότι σε λίγο δεν θα θυμάται κανείς αυτό το αποτέλεσμα. Ξέρετε, για πολύ κόσμο, τώρα δεν ξέρω πώς θα το πάρει οποιοδήποτε μας ακούει τώρα, εάν ρωτούσαμε τι θέλετε, το OK της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή τη νίκη κόντρα στη Λαμία, επειδή είμαστε καμένοι από όλα αυτά, και θέλω να το τονίσω αυτό γιατί ίσως κάποιοι ξεχνούνε, τα τελευταία χρόνια, κύριε Βαγιάκο, όταν ο Ηρακλής περίμενε κάτι από κέντρα αποφάσεων της Αθήνας, ή τον υποβιβάζανε με το έτσι θέλω, ή ποτέ τέλος πάντων δεν του δίνανε το OK, δεν του ανάβα πράσινο φως. Έχω να ακούσω για OK από γραφείο Αθήνας, δεν εξετάζω αν είναι ΕΕΑ ή οτιδήποτε άλλο, από γραφείο Αθήνας το γενικεύω πάνω από 5 χρόνια. Και η επιφύλαξή μας ήταν πάνω σε αυτό και η καχυποψία που είχαμε, μη τυχόν και πάει κάτι στραβά, μήπως γίνει κάτι σήμερα, μήπως βρούνε κάτι, μήπως. Γι' αυτό και χαιρόμαστε ότι όλα σήμερα κατέληξαν θετικά και ομαλά. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υποτιμάμε τόσο τον Ηρακλή. Δεν τον υποτιμάμε, κάθε άλλο. Ίσα-ίσα το αντίθετο λέω, ότι η στοχοποίηση που είχε ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια, που είχε όχι, το μήπως, όλο το. Μήπως είχαμε και εμείς ευθύνη λίγο σε αυτές τις αποφάσεις. Μήπως είχαμε και εμείς λίγο ευθύνη. Διαφωνώ, λοιπόν, κύριε Βαγιάκο, διαφωνώ. Είναι μεγάλη συζήτηση. Διαφωνώ γιατί θέλω, αποδείχθηκε ναι. πλέον και με τα πορίσματα των εισαγγελέων, αποδείχθηκε ότι τον Ηρακλή θέλαν να το ρίξουν και το ρίξαν. Χωρίς να βάλει ο Ηρακλής το χέρι του κάπου ή να κάνει κάποιο λάθος. Γιατί τα όσα λάθη κι αν έκανε, βάσει νόμου θα έπρεπε να τα πληρώσει με απαγόρευση μεταγραφών ή προστήματα, όχι με υποβιβασμό, όχι δυσφήμιση του αθλήματος. Δεν θέλω να επισέλθω σε άλλα θέματα. Τώρα πήγαμε πίσω, αλλά τέλος πάντων, ναι, καταλάβατε το τι ήθελα να πω ότι ακριβώς. Ακόμα και σε αυτό το θέμα, το πόσο ισχυρός μια ομάδα, νομίζω παίζει ρόλο η ίδια η ομάδα. Και σε αυτό ακόμα παίζει ρόλο η ομάδα. Η ομάδα δείχνει ότι δυναμώνεται. Επειδή εγώ την έχω παρακολουθήσει επί σειρά ετών, από το 1997 είμαι νομικός σύμβουλος στον Ηρακλή και τουλάχιστον μέχρι το 2007, ανελειπέστατα, γνωρίζω ότι ο Ηρακλής πάντοτε ήταν δυνατός. Ίσως κάποια εποχή να δημιούργησε, να είχε μια αδυναμία σε όλα αυτά που είπατε. Αλλά ίσως αυτή η αδυναμία να εκπορευόταν και από τον ίδιο τον Ηρακλή. Δεν σημαίνει όμως ότι όταν είσαι αδύναμος πρέπει να... Περάσει, ο Ηρακλής δείχνει ο Ηρακλής ότι δυναμώνει. Σωστά. Απλά για αυτό που είπατε για την αδυναμία, κύριε Βαγιάκο. Για την αδυναμία που είπατε, δεν σημαίνει ότι κάποιος, αν παρουσιάζει κάποια στιγμή μια αδυναμία, πρέπει να γίνουμε παράνομοι εναντίον του. Γιατί αυτό που έκανε ο Αστέρας Τρίπολης ήταν πέρα για πέρα παράνομο εναντίον του Ηρακλή. Οι τότε επιτροπές οι οποίες τον υποβίβαζαν κάθε μια εβδομάδα το ρίχναν και κατηγορία. Το ότι είσαι αδύναμος δεν σημαίνει, είναι σαν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Εάν εγώ εχθές δεν έπαιζα καλά, πρέπει ο διαιτητής να με αδικήσει? Όχι. Όχι, φυσικά όχι. Αυτό λέω. Ότι ναι, μεν αλλά... okay, ο Ηρακλής ήταν αδύναμος, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν αδύναμος, αν ήταν, πρέπει κάποιος να παρανομήσει εναντίον του και να τον αδικήσει κατάφορα. Αυτό λέω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έχουν περάσει. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής δυναμώνει και συμφωνώ. Βέβαια, να ξέρετε ότι όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος του αγωνιστικού. Βεβαίως. Δυστυχώς, έχουμε μάθει έτσι να εκτιμούμε τα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι ο Ηρακλής δυναμώνει σε όλους τους τομείς σιγά σιγά και με προγραμματισμό και πιστεύω ότι η πορεία του θα είναι θετική. Πείτε μου και κάτι τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Όταν βγήκε μετά από εκείνο το πεντάλεπτο, δεκάλεπτο που έμεινε μόνος του με τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπως μας είπατε νωρίτερα, τι είδατε στο πρόσωπό του, πώς του μιλήσατε, πώς ήτανε, ανακουφισμένος, ήρεμος? Θεωρώ ότι ήταν ήρεμος. Γενικά ήταν χαρούμενος. Ήθελε καταρχήν να επιτύχει αυτό το στόχο, να πάρει την άδεια αυτή, να αισθανθεί και ο ίδιος ότι αναγνωρίζει, ότι υπάρχει μια αναγνώριση στην προσπάθεια που κάνει και από έστω μια επιτροπή που δίνει έναν τρίτο, ας το πούμε έτσι. Τον χαροποίησε ιδιαίτερα η έγκριση της αγοράς των μετοχών εκ μέρους του και θεωρώ του έδωσε δύναμη να πορευθεί ακόμα πιο δυνατά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για τη σημερινή εξέλιξη και καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλό βράδυ, κύριε Παγιάκα. Να είστε καλά.